Αν μας δώσετε ένα λεπτό από το χρόνο σας, θα σας δώσουμε 3 χρόνια από το δικό μας. Γιατί στο Δούβρι δεν αγοράζεις, επενδύεις. Η Σιάννα Γνωστοπούλου απάντησε χθες τον γερουντά Ισεμπλούμ και τους σεξιστικούς αλλά και ρατσιστικούς του ισχυρισμούς για τις χώρες του Νότου. Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ υπέγραφε στην ανάρτηση ως μια πουτάνα του Νότου. Η ανάρτησή της κέρδισε τις εντυπώσεις και έγινε viral. Ωστόσο, ο διευθυντής του συντονιστικού της ΟΝΕΔ Θεσσαλονίκης με ένα ανεκδίγητο tweet προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων. Στο tweet που βρήθη σεξισμού και χυδαιότητας και ουδεμία σχέση έχει με πολιτικό πολιτισμό η κριτική, ο Εμμανουήλ Κούλας αναφέρει τα εξής. Η Αναγνωστοπούλου πιο εύκολα θα περνούσε για τσατσά παρά για πουτάνα του Νότου. Κλαυσίγελο προκαλεί και η προϋπηρεσία του εν λόγω στελέχου στην UNESCO, όπως αναφέρεται στο βιογραφικό του. Όπως αναμενόταν, το χυδαίο σχόλιο ξεσήκωσε τους χρήστες των social media που κατέκριναν το στέλεχος της ΟΝΕΔ, το οποίο αναγκάστηκε να κλείσει το λογαριασμό του υπό τη γενική κατακραυγή. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει δήλωση καταδίκης από τη Νέα Δημοκρατία για τους απαράδεκτους χαρακτηρισμούς του διευθυντή Θεσσαλονίκης της νεολαίας του κόμματος.